Λοιπόν, Νικόλα, να σου πω ότι είναι μαζί μας και ο Χριστόφορος, ο Χριστοφείο, ο πολιτικός μας συντάκτης. Να τον καλωσορίσω. Γεια σου, Χριστόφορε. Μπορείς να διακόψεις και να μπεις συζήτηση όποτε θέλεις. Νικόλα, θα ήθελα να μας πεις από εδώ και πέρα, δηλαδή από αυτή την ώρα και μετά, τι λέει το μενού της μέρας, τι θα ακολουθήσει. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η συζήτηση εδώ για το θέμα της ασφάλειας, η σύνοδος, δηλαδή η διάσκεψη για την Κύπρο, άρχισε με κάποια καθυστέρηση, οπότε δεν αναμένεται ότι στη μία θα αρχίσει το δεύτερο τραπέζι που θα ασχοληθεί με το εδαφικό, το περιουσιακό και πτυχές της διακυβέρνησης που έχουν αρκετές εκκρεμότητες που πρέπει να συζητηθούν. Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι η τακτική της ελληνοκυπριακής πλευράς στο δεύτερο τραπέζι είναι ότι αν δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, δεν αναμένεται να προβεί σε βήματα ώστε να κλείνουν αυτές οι εκκρεμότητες στα άλλα κεφάλαια. Αυτά είναι για τη συνέχεια. Τώρα θα πρέπει να αναμένουμε να μάθουμε κάποιες πληροφορίες για το τι συμβαίνει μέσα. Πάντως, κάτι που έχω ακούσει από διπλωματική πηγή πριν από λίγο είναι ότι η συζήτηση μέσα είναι καλή. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τώρα, Νικόλα, πες μας από τη χθεσινή μέρα, έτσι λίγο το ζουμί, το απόσταγμα, τι ξεχωρίζεις, τι είναι αυτό που σου έκανε εντύπωση, τι μπορούμε να πούμε για τη χθεσινή μέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι στη χθεσινοβραδινή σύνοδο της διάσκεψης για την Κύπρο υπήρχαν και εντάσεις σωμά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα και τις παρεμβάσεις που έκαναν Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία. Το θέμα της ευρωπαϊκής πτυχής της ασφάλειας και το γεγονός ότι αρκετοί και ο κύριος Φέλτμαν είπε ότι το θέμα των εγγύσεων θα πρέπει να επιληθεί γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν εγγύσεις το 2017, θέση που αν θέλεις ασπάζονται πλέον και οι Βρετανοί, είχε προκαλέσει έτσι ένα εκνευρισμό στο Μεβλούτ Τσαβουσογλού, αυτό λένε οι πληροφορίες, και μάλιστα μάθαμε ότι ο ψύχρεμος της όλης υπόθεσης ήταν ο Νίκος Κοτσιάς, ο οποίος προσπάθησε να ηρεμήσει τον κύριο Τσαβουσογλού και τελικά συνεχίστηκε η συζήτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση Τσαβουσογλού, να πούμε κάποια στοιχεία από αυτή την πρόταση. Μίλησε για αποχώρηση στρατευμάτων ο κύριος Τσαβούσογλου από την πρώτη μέρα της λύσης και στη συνέχεια, όπως είπε, θα υπάρξει σημαντική μείωση του αριθμού των στρατευμάτων, των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο σε ένα συμφωνημένο πλαίσιο. Άφησε να νοηθεί ότι η θέση της Τουρκίας είναι εγγυήσει στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κρατήδιο και σε ό,τι αφορά το θέμα των εγγυήσεων θα πρέπει να είναι, είπε, προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα. Ενώ σε ό,τι αφορά την εποπτεία της λύσης, να πούμε ότι μίλησε για μια επιτροπή παρακολούθησης αντίστοιχη με αυτή που προνοούσε το σχέδιο ΑΝΑΝ και περιελάμβανε εποπτεία και από μέρους της Τουρκίας. Θέση η οποία απορρίπτεται βεβαίως τόσο από την ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και από την ελληνική, καθώς όπως είναι γνωστό, η θέση μας είναι ότι δεν μπορεί η Τουρκία να είναι ελεκτής και ελεγχόμενος την ίδια ώρα αυτής της εφαρμογής της λύσης δηλαδή. Αργότερα να πούμε ότι σήμερα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο εκπρόσωπός του, διέψευσε ότι κατατέθηκε ή οποιαδήποτε πρόταση από πλευράς του κύριου Τσαβούσογλου. Όμως αυτά, Θωμά, είναι τακτικισμοί όπως προκύπτει. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι υπήρξε ένα άνοιγμα από μέρους της Τουρκίας. Δεν διαφαίνεται ότι είναι κάτι διαφορετικό από όσα γνωρίζαμε, τουλάχιστον όπως μας λένε ελληνοκυπριακές πηγές. Ωστόσο, είναι μια πρώτη πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση από την Τουρκία και όπως είπαμε ότι αύριο όταν έρθει ο Γκουτέρες εδώ στο Κραν Μοντάνα, αναμένεται ότι αυτό το άνοιγμα θα γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο. Άρα, μάλιστα, σε κάθε περίπτωση, Νικόλα, θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι διανύουμε το πιο κρίσιμο 48ωρο αυτής της διαπραγμάτευσης. Μέχρι αύριο, όποτε και φτάνει ο Αντώνιο Γκουτέρες εκεί που βρίσκεστε, θα έχουν ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα σε σχέση με το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων. Απλώς να κάνουμε ένα μεγάλο, μια αποκωδικοποίηση, αν θέλεις, σε ό,τι αφορά στις δηλώσεις του Μουφτού Όγλου, τα ξημερώματα του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Λέει ότι δεν κατατέθηκε οποιαδήποτε πρόταση που έχει να κάνει με την απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων. Γιατί από χθες το πρωί το παρακολουθούσαμε ένα άλλο θρίλερ που εξελισσόταν. Ήταν αυτό το 80% που είχε υποθεί και νομίζω ότι μας είχε δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτηματικά.
Είχε ακουστεί κάτι εκεί, ότι υπήρχε πρόταση για απόσυρση του 80% και μάλιστα για την πρώτη μέρα. Είναι δημοσιεύματα τουρκικά που μεταφέρω, Νικόλα. Να πω και εγώ, Νικόλα, με συγχωρείς, ότι έκανα μια βόλτα πριν στο διαδίκτυο. NTV και Χουριέτ, η αγγλόφωνη εκδοσή της, λένε ότι κατατέθηκαν προτάσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτή η πρόταση Τσαβούσογλου δεν περιέλαμβανε καμία αναφορά σε αριθμούς, καμία αναφορά σε ποσοστά. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ωστόσο, κάποια δημοσιογράφος που είναι εδώ, Τουρκοκύπρια, μετέδωσε ότι αυτά που λέγονταν και το προηγούμενο διάστημα, ότι η Τουρκία είναι διατεθειμένη να αποσύρει το 80% των στρατευμάτων. Βεβαίως, σε μια πρώτη συζήτηση που έγινε για τα θέματα ασφάλειας και ένα πρώτο άνοιγμα από του Μευλού Τσαβούσογλου, δεν ήταν δυνατό να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε αριθμούς ή ποσοστά. Συνεπώς, ήταν λογικό ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών θα έβγαινε στη συνέχεια και θα διέψευδε αυτά που έχουν γραφτεί. Μάλιστα. Να πάμε να δούμε δηλώσεις που έγιναν χθες το βράδυ, Νικόλα, και θα επανέλθουμε σε λίγο κοντά σου. Δεν είναι ώρα για ατάκες. Είναι ώρα για σοβαρή δουλειά. Ετέθησαν τρία ερωτήματα από πλευράς του Βοηθού Γενικού Γραμματέα. Αυτά θα απαντήσουμε αύριο. Όσον αφορά την τουρκική πρόταση, αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Τα ερωτήματα άπτονται των θεμάτων εναλλακτικών προτάσεων για εγγύσεις. It's just the start. I think it's a good start. But there is no common document and we're not, I've been very clear. No, we don't need it because what we're using now is what is being put on the table here. And we already have ingredients for the continued discussion presented by the different participants, by Greece, by Turkey, by the UK, by the Greek Cypriots, by the Turkish Cypriots. That's what we need. So on these ingredients, we can have a conversation in the coming days. Yes, he arrives on Friday. He's confirmed that. Παλεύουμε συστηματικά για να ανοίξει ο δρόμος να συζητήσουμε τα ουσιαστικά προβλήματα του Κυπριακού. Εμείς θεωρούμε ότι έχει γίνει ένα σπουδαίο βήμα, ότι όλοι παραδέχονται και αποδέχονται ότι το ζήτημα εγγύησης και ασφάλειας της Κύπρου είναι θεμελιακό θέμα του Κυπριακού. Λοιπόν, Νικόλα, επανερχόμαστε μαζί σου να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση όσων μας είπες ουσιαστικά σε λίγα λόγια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι είσαστε εκεί σε αναμονή να τελειώσει η πρώτη συνάντηση και να πάμε στο δεύτερο το τραπέζι, έτσι δεν είναι, από λεπτό σε λεπτό. Από λεπτό σε λεπτό δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα ολοκληρωθεί. Απλά να σας πω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε κοντά στο τέλος όταν βλέπουμε ελικόπτερα να πετούν πάνω από το χώρο εδώ. Αυτό είναι μια διαπίστωση που κάνουμε. Δηλαδή όταν πλησιάσει η ώρα που θα τελειώσει η διάσκεψη βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα. Να σας πω ότι ιδιαίτερα για τον Μευλού Τσαβούσογλου τα μέτρα ασφάλειας είναι ιδιαίτερα έτσι αυξημένα. Υπερίπτανται ελικόπτερα την ώρα που μετακινείται. Υπάρχει και ένα αυτοκίνητο με ένοπλους μέσα του ελβετικού στρατού και τώρα βλέπω τους φρούρους του κύριου Τσαβούσογλου. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια κινητικότητα και μάλλον οδεύουμε προς το τέλος. Μάλιστα. Νικόλα, μία νοτελεία να παρασυνεχίσει το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε κοντά σου να έρθω εδώ στον Χριστόφορο. Χριστόφορε, έτσι ένα σχόλιο από αυτά που ακούσαμε από τον Νικόλα. Αύριο είναι το πρώτο σημείο καμπής. Αύριο θα ξέρουμε πολλά περισσότερα από όσα ξέρουμε σήμερα και από όσα διαβάζουμε και βλέπουμε να βγαίνουν και θα διαφανεί εάν τελικά η τουρκική πλευρά θα ανοίξει τα χαρτιά της. Αν θα το κάνει, θα το κάνει ενώπιον του Αντώνιο Κουτέρες. Που θέλει οπωσδήποτε ο Αντώνιο Κουτέρες να υπάρχει κάτι, να υπάρχει μια πρόοδος πριν την επιστροφή στο καθένα, να επιστρέψει ο καθένας στις χώρες του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστόφορε.